διαβάσουμε από τη σελίδα 410. Είναι από το βιβλίο Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο ΚΑΑ, 21 κεφάλαιο και 26 εδάφιο. Σήμερα έχουμε μία μέρα αφιέρωση, νηστεία και προσευχή στον Κύριο, να ζητήσουμε έλεος, χάρη, να ζητήσουμε ιετό τον καιρό αυτό της οψίμου βροχής, να ζητήσουμε σωτηρία των οικογενειών μας, επιστροφή των ανθρώπων που ακόμη, των παιδιών αλλά και των ανθρώπων που έχουν απομακρυνθεί για λίγο από την Εκκλησία, και επιπλέον τη θεραπεία του αδερφού μας του Παναγιώτη του Σπινάκη. Ο Κύριος να αναλάβει και να μας ευλογήσει. Διαβάζουμε λοιπόν από τη σελίδα 410, είναι από το κεφάλαιο 21, Αλφα Χρονικών, πρώτο χρονικών, 26 εδάφιο, σελίδα 410. «Και οκοδόμησεν εκεί ο Δαβίδ θυσιαστήριον εις τον Κύριον, και προσέφερεν ολοκαυτώματα και ειρηνικάς προσφεράς, και επεκαλέστη τον Κύριον, και επίκουσεν αυτού αποστήλας εξ ουρανού πυρ επί το θυσιαστήριον της ολοκαυτώσεως. Και προσέταξεν ο Κύριος των άγγελων και έστρεψε την ροφέαν αυτού εις την θήκην αυτής. Κατ' εκείνον των καιρών, ότε ο Δαβίδ είδεν ότι ο Κύριος επίκουσεν αυτού εν το αλωνίο του ορνάτου Εβουσαίου, εθυσίασεν εκεί. Διότι η σκηνή του μαρτυρίου την οποία έκαμε ο Μωυσής εν τη ερήμο και το θυσιαστήριο της αυλοκαυτώσεως ήσαν κατά των καιρών εκείνων το υψηλό τόπο εν Γαβαών. Και δεν είναι δύνατο ο Δαβίδ να υπάγει ενώπιον αυτής δια να ερωτήσει τον Θεόν επειδή εφοβήτω εξαιτίας της ρομφέας του αγγέλου του Κυρίου. Τότε είπε ο Δαβίδ, ούτως είναι ο οίκος Κυρίου του Θεού και τούτο το θυσιαστήριο της ολοκαυτώσεως των Ισραήλ. Και προσέταξε ο Δαβίδ να συνάξωσει τους ξένους τους εν γη Ισραήλ και κατέστησε λιθοτόμους δια να λατομίσωσι ξύλους λίθους ξυστούς προς οικοδόμησιν του οίκου του Θεού. Ο Δαβίδ ετοίμασε και σίδηρον πολλήν δια καρφία των θυρωμάτων των πυλών και δια τας συναρθρώσεις και χαλκών άφθονων αζύγιστον και ξύλα κέδρινα αναρρύθμιτα, διότι οι Σιδόνοι οι κητήριοι έφερον προς τον Δαβίδ άφθονα κέδρινα ξύλα. Και είπε ο Δαβίδ, Σολομών ο υιός μου είναι νέος και απαλός, ο δε οίκος ώστις μέλη να οικοδομηθεί εις τον Κύριον πρέπει να είναι εις άκρον μεγαλοπρεπής, ονομαστός και ένδοξος καθ' όλην την οικουμένη. Θέλω λοιπόν κάνει ετοιμασία δι' αυτών. Και έκαμε ο Δαβίδ άφθενον ετοιμασίαν πρώτου θανάτου αυτού. Αμήν. Ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, μέσα στο αιώνιο και ευλογημένο σχέδιό Του, έχει προγραμματίσει απολύτως και σε λεπτομέρεια τουλάχιστον τα του έργου του Θεού, τα του σχεδίου του Θεού. Γι' αυτό και όταν δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα, γνώριζε πάρα πολύ καλά την εξέλιξη των πραγμάτων. Και ευθύς εξ αρχής, αφότου δηλαδή η Εύα παρηνόμησε στον Κύριο, υπατήθη υπό του διαβόλου, ευθύς εξ αρχής γνώριζε το τέλος των πραγμάτων. Και μάλιστα προεφήτευσε λέγοντας στη γυναίκα ότι και στον Όφη, ότι εκ του σπέρματός σου εγώ θα συντρίψω την κεφαλή του φιδιού, του διαβόλου, και αυτός θα κεντήσει την πτέρνα σου, την πτέρνα του. Συνεχίστηκε το έργο του Θεού. Μέσα από τον Αβραάμ δημιούργησε έναν καινούργιο λαό, το λαό Ισραήλ, μέσα από τον οποίο ο Θεός θα έφερνε, γιατί το τέλος του σχεδίου του Θεού, που είναι η σωτηρία του ανθρώπου, είναι διά του Ιησού Χριστού, όπως είπαμε, η σωτηρία του ανθρώπου. Μέσα στο σχέδιο του Θεού ήταν να δημιουργήσει και μία βασιλεία Θεού επί της γης. Ουράνια βασιλεία επί της γης, την οποία και δημιούργησε με έναρξη από τον Δαβίδ, τον άνδρα κατά την καρδία του Θεού, τον οποίον ο Θεός όταν ψάγνοντας βρήκε, έκραξε Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου, ο οποίος θα πράξει πάντα τα θελήματά του, τα θελήματά μου, και
Σήμερα αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, το θέμα μας και το μήνυμα, πιστεύω, του Θεού, να πράττουμε πάντα τα θελήματα του Θεού μέσα από όλες τις καταστάσεις. Ας δούμε λοιπόν ποιο ήταν το θέλημα του Θεού για τον Δαβίδ. Το θέλημα του Θεού για τον Δαβίδ ήταν η δημιουργία της βασιλείας του Θεού επί της γης, της οποίας δεν υπαθάχει τέλος, γιατί σε αυτή την βασιλεία θα βασιλεύσει ο Χριστός και μάλιστα επί της γης για 1000 χρόνια, και μέσα από αυτή τη βασιλεία θα βασιλεύουμε και εμείς, οι ιερείς και οι υψείς του υψίστου, βασιλείς και οι ιερείς του υψίστου στους αιώνες των αιώνων. Όμως μέσα στο ειδικό σχέδιο του Θεού ήταν να κτιστεί ένας ναός μέσα στον οποίο θα κατοικούσε ο Θεός. Ο περίφημος ναός Σολομώντα. Και μάλιστα μέσα από το Λόγο του Θεού είναι εμφανές, και θέλω να το δούμε μαζί, είναι στη σελίδα 40, συγγνώμη, είναι στη σελίδα 186 από το Δευτερονόμιο, κεφάλαιον 12 και εδάφιον 5 ή 11 καλύτερα, το ίδιο είναι, εδάφιον 11. 12 κεφάλαιο Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 11. Τότε εις τον τόπον όντι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σας, δια να κατοικήσει εκεί το όνομα αυτού, εκεί θέλετε φέρει πάντα όσα εγώ προστάζω εις εσάς, τα ολοκαυτάματά σας και τα θυσία σας και τα δέκατά σας και τα υψωμένας προσφερά σας κλπ. Ο Θεός λοιπόν δεν δίνει την ελευθερία στους ανθρώπους να λατρεύουν το Θεό όπου αυτοί θέλουν, αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη έχει προσδιορίσει ναών Θεού, οίκον Θεού, όπου ο Θεός κατοικεί. Και εκεί θα μπορέσεις να πλησιάζεις και να βρίσκεις το Θεό. Και εκεί θα οικοδομήσεις, και εκεί θα αυξάνεσαι, και εκεί θα δοξάζεται ο Θεός στη ζωή σου. Στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο ναός Σολομώντα, στην Καινή Διαθήκη είναι η Εκκλησία του Θεού, ο οίκος του Θεού, το στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Έπρεπε λοιπόν να οικοδομηθεί ο ναός του Θεού, μέσα στον οποίο θα κατοικούσε η δόξα του Θεού. Και κάθε άνθρωπος από όλη την οικουμένη που θα ήθελε να εξητήσει τον Θεό θα τον έβρισκε εκεί. Και αυτός ο ναός θα ήταν μεγαλοπρεπής εις άκρον, ονομαστός και ένδοξος καθόλην την οικουμένη. Αυτό ήταν λοιπόν το σχέδιο του Θεού και έπρεπε τώρα να το προετοιμάσει ο Δαβίδ. Καταρχάς έβαλε ο Θεός την καρδιά του Δαβίδ όταν τον ευλόγησε, τον ευόδωσε, τον αύξησε, όχι μόνο τον κατέστησε βασιλιά αλλά και ένδοξο βασιλιά. Έβαλε στην καρδιά του και αποφάσισε να οικοδομήσει οίκον εις τον Θεό. Ήταν μια πολύ ωραία απόφαση, αλλά δεν ήταν σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Και δεν έχει σημασία, και εδώ να το προσέχουμε πάντοτε, αν οι αποφάσεις μας είναι σωστές και όμορφες και ευάρεστες κατά τη γνώμη μας το Θεό, δεν είναι εκεί το κρίσιμο σημείο να αποφασίζουμε εμείς κατά τη γνώμη μας το θέλημα του Θεού, έστω και αν είναι το καλύτερο. Γιατί είναι το καλύτερο αυτό που αποφασίζει τώρα ο Δαβίδ, να οικοδομήσει οίκον μεγαλοπρεπή, ένδοξο, ονομαστό για τη δόξα του Θεού, να κατοικεί ο Θεός. Και μάλιστα είναι κατά το σχέδιο του Θεού. Αλλά δεν είναι σε λεπτομέρειες κατά το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό όταν συζητάει με τον Νάθαν τον προφήτη, ο Νάθαν ο προφήτης χαίρεται και του λέει κάνε ό,τι είναι εν την καρδία σου, ο Θεός είναι μαζί σου. Αλλά όταν φεύγει ο Νάθαν ο προφήτης, ο Θεός τον επισκέπτεται και του λέει όχι. Πήγαινε να του πεις άλλο είναι το θέλημά μου. Καλή είναι η σκέψη του, ευάρεστη στους οφθαλμούς μου, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο εγώ έχω προγραμματίσει. Το επαναλαμβάνω. Δεν είναι αυτό το οποίο εγώ έχω προγραμματίσει. Είναι ανάγκη και ο Δαβίδ και κάθε άνθρωπος του Θεού να δοκιμάζει το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, να γνωρίζει
και να βεβαιώνεται αν είναι αυτό το οποίο ο Θεός πραγματικά έχει προγραμματίσει και ύστερα να προχωράει. Γιατί? Γιατί αν δεν περπατήσει ακριβώς τα ίχνη του Χριστού, τότε ο κίνδυνος είναι μεγάλος και για τον εαυτό του, αλλά και για το έργο του Θεού. Βέβαια ο Θεός αγαπάει τον Δαβίδ γιατί είναι ειλικρινής και έχει καρδία ευθεία και τέλεια ενώπιον του. Γι' αυτό και στέλνει μήνυμα στον Δαβίδ με τον Άθαν τον προφήτη, συγκεκριμένο και απόλυτα καθαρό. Λέγει λοιπόν, πήγαινε πες στον Δαβίδ ότι εσύ έβαλες την καρδιά σου να οικοδομήσεις οίκον για μένα. Εγώ σου λέω και σου αναγγέλω ότι εγώ ο Θεός θα οικοδομήσω οίκον για σένα. Εσύ έβαλες στην καρδιά σου καλή σκέψη να οικοδομήσεις οίκον. Εγώ όμως έχω πολύ καλύτερο σχέδιο. Εσύ έχεις σχέδιο πρόσκαιρο. Εγώ έχω σχέδιο αιώνιο. Εσύ έχεις σχέδιο ανθρώπινο. Εγώ έχω σχέδιο ουράνιο. Και για κάθε άνθρωπο δικό του ο Θεός έχει σχέδιο, όχι πρόσχερο, όχι γήινο, όχι ανθρώπινο, αλλά ένδοξο ουράνιο, το οποίο έχει ένα στόχο, να δοξαστεί ο Χριστός, να σώσει ο Χριστός, να υψωθεί το όνομα του Χριστού, να εκπληρωθεί ο λόγος και το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό πες το δούλο μου το Δαβίδ ότι ήταν ένας τσομπανάκος που φύλαγε λίγα προβατάκια, που εγώ του τα είχα εμπιστευθεί, αλλά διέκρινα πως τα φύλαγε. Τα φύλαγε με αγάπη, ήταν δικά του. Και όταν ήρθε κίνδυνος για τα πρόβατα και για τον εαυτό του, δεν λογάριασε τη ζωή του, αλλά και στον λιοντάρι και στην αρκούδα έβαλε μπροστά τον εαυτό του για να διαφυλάξει τα λιγοστά πρόβατα που του είχε εμπιστευθεί ο Θεός. Και βρήκε χάρη από τον Θεό και ο Θεός του δώσε δύναμη υπερφυσική, πάνω από τα ανθρώπινα, πέρα από τα ανθρώπινα, και κατενίκησε και κατεσπάραξε το παιδί των 17 ετών, το λιοντάρι και την αρκούδα, και έσωσε τα προβατάκια του. Και επειδή στα ολίγα εστάθη πιστός, εγώ στα πολλά θα τον καταστήσω, λέει ο λόγος του Θεού, και σε κατέστησα από τσοπανάκο, σε κατέστησα ηγεμόνα του λαού μου, τον οποίον δημιούργησα τότε, πριν 1000 χρόνια, με τον δούλο μου τον Αβραάμ, τον οποίον εδοκίμασα και κατέστησα πατέρα πίστεως και των ανθρώπων του Θεού. Γι' αυτό τώρα χαίρομαι για την απόφαση που πήρες, γι' αυτό και ανταποκρίνομαι στην απόφαση που πήρες. Δεν θα μου οικοδομήσεις εσύ οίκο, εγώ θα σου οικοδομήσω οίκο εις τους αιώνες των αιώνων. Αιώνιον οίκο, αιώνιον βασιλεία. Περί δε του οίκου μου επί της γης, γνώρισε ότι δεν έχω προσδιορισμένο εσένα να τον οικοδομήσεις, αλλά έχω το γιο σου, ο οποίος θα ονομαστεί Σολομών, θα είναι ειρηνικός, δεν θα είναι ανήρεμάτων και πολέμων, γιατί εγώ θα δώσω ανάπαυση σε αυτόν κύκλο και δύναμη και δόξα και σοφία και σύνεση, ώστε να τον οικοδομήσει όχι με τη δική του πάλι λογική, αλλά με τα σχέδια που εσύ θα του δώσεις, αυτά που εγώ σου δίνω, με τα υλικά που εσύ θα του προετοιμάσεις, αυτά που εγώ σου προμηθεύω, και με τις συμβουλές και τις προτροπές που εσύ θα του δίνεις, γιατί εγώ σου τις δίνω. Και ο Δαβίδ όταν τ' άκουσε, χάρη και χαράν μεγάλη, δόξασε το Θεό. Δεν λυπήθηκε γιατί ο γιος του
θα έκανε αυτό που αυτός είχε αποφασίσει στην καρδιά του, χάρηκε γιατί ο Θεός τον τίμησε, του μίλησε, του απεκαλύφθη και τον χρησιμοποιεί για το έργο, όχι που ο Δαβίδ θέλει για τον εαυτό του, αλλά για το έργο που ο Θεός έχει αποφασίσει για τον Δαβίδ. Και έτσι έβαλε στην καρδιά του να οικοδομήσει τον ναό ο Σολομών, ο γιος του, έβαλε στην καρδιά του ο Δαβίδ. Όμως τώρα υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο, μια ουσιαστική, ουσιώδης λεπτομέρεια. Ποιος είναι ο τόπος όπου θα οικοδομηθεί ο ναός? Ο Δαβίδ δεν ξέρει καν ότι πρέπει να υπάρχει τόπος. Δεν ξέρει τίποτα. Γιατί είναι άνθρωπος. Τίποτα δεν ξέρει. Τίποτα δεν ξέρουμε, αδελφοί. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Αγωνίζεται όμως ο Θεός να βρει τρόπο να σου αποκαλύψει όλη την αλήθεια δια Πνεύματος Αγίου. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο θα μας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Και πάσα η αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Μέσα από το Λόγο του Θεού θα σου φανερώσει πάσαν την αλήθεια το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος, το Πνεύμα της αληθείας. Για τη σωτηρία σου, για τη σωτηρία της οικογένειάς σου, για την ευτυχία σου επί της γης, αλλά και για τη σωτηρία της ψυχής σου και της αιώνιας ζωής που θα σου χαρίσει κληρονομιά. Υπάρχει ο τόπος προσδιορισμένος από το Θεό. Δεν το ξέρει ο Δαβίδ. Είναι ο τόπος εκείνος που πριν από 1000 χρόνια από το Δαβίδ, πριν 2000 χρόνια από μας, ο Θεός τον πρώτο άνθρωπο τον οποίο χρησιμοποίησε για να δημιουργήσει το λαό Ισραήλ, τον Αβραάμ, τον δοκίμασε. Με μια δοκιμασία πίστεως τρομακτική, όταν του είπε το γιο σου τον οποίον αγαπάς και στον οποίον είναι όλες οι επαγγελίες και οι υποσχέσεις μου, εγώ σου λέω να πας να τον θυσιάζεις στο όρος Μοριά, στο λόφο που εγώ θα σου φανερώσω. Και ο Αβραάμ, γιατί πραγματικά ήταν άνδρας πίστεως, δεν κουβέντιασε με το Λόγο του Θεού, αλλά ξεκίνησε. Οδό 3 ημερών και πήγε εκεί στο όρος Μοριά. Και εκεί στο όρος Μοριά έδεσε τον γιο του, τον Ισαάκ. Σήκωσε και το μαχαίρι για να τον σφάξει επί το Λόγο του Κυρίου. Ο Κύριος όμως δεν τον άφησε και του υποσχέθηκε μεγαλεία. Του είπε «Ευλογών θα σε ευλογήσω, πληθύνων θα πληθύνω το σπέρμα σου, ως τ' άστρα του ουρανού και ως την άμμο την παρατοχύλω στις θαλάσσεις. Το σπέρμα σου θα κυριεύσει τα σπήλα των εχθρών αυτού και εν το σπέρμα τί σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη, γιατί υπάκουσες εις τη φωνή μου». Και εκεί στο όρος Μοριά που βρέθηκε και το οποίο ενόμασε ο Αβραάμ η Ιεωβά Ιρέ, που σημαίνει ο Κύριος θα προβλέψει. Εκεί ο Κύριος είχε προβλέψει την οικοδομή του ναού του Σολομώντα. Περάσανε 1000 χρόνια. Μοιράστηκε η γη Ισραήλ και κληρονομιά αυτής της περιοχής πήγε στον Ορνά, έναν άνθρωπο που ήταν πραγματικά την καρδία του Θεού. Για να το δούμε όμως αυτό, να πάμε πρώτα, αδελφοί, σελίδα 420, στο 3ο κεφάλαιο από το Β' Χρονικών. Χρονικών 2, σελίς 420, κεφάλαιον 3, εδάφιον 1. Χρονικών Β, 2, 3ο κεφάλαιο, 1 εδάφιο. Λέει η Γραφή και ερμηνεύει. Και ήρχισε ο Σολομών μετά από λίγο καιρό αφού του διαβάσαμε να οικοδομεί τον οίκον του Κυρίου εν Ιερουσαλήμ και μάλιστα εν το όρι Μοριά, όπου εφάνει ο Κύριος εις τον Δαβίδ τον πατέρα αυτού εν το τόπο το οποίο ετοίμασον Δαβίδ εν το αλωνίο Ορνάν του Ιεβουσαίου. Να λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, ο τόπος που έχει προσδιορίσει ο Θεός.
Το όρος Μοριά, όπου πήγε να θυσιάσει ο Αβραάμ τον ιόν του και ονομάστηκε Ιεωβά Ιρέ, αλλά και το Αλώνιον του Ορνά, το οποίο ήταν η κληρονομιά του όταν διεμήρασε ο Θεός τη γη του Ισραήλ. Πώς όμως θα φτάσει εκεί ο Δαβίδ? Είναι θαυμαστό το σχέδιο του Θεού. Λέει η Γραφή, κάποια στιγμή όταν ο Δαβίδ έφτασε στη δόξα του και κατεσυνέτριψε όλους τους εχθρούς, εξήφθη η οργή του Κυρίου εναντίον του Ισραήλ και διήγηρε ο διάβολος το Δαβίδ εναντίον αυτών και είπε, «Υπάγε αρίθμισον το λαό Ισραήλ». Ο διάβολος λοιπόν εξήγηρε την οργή του εναντίον του λαού Ισραήλ και ο Θεός το επέτρεψε. Και αυτό είναι το θαυμαστό. Ότι χρησιμοποιεί όλους τους τρόπους. Όπως κάποτε χρησιμοποίησε το διάβολο για τον Ιώβ, γιατί είχε πρόθεση να αναβαθμίσει τη σχέση του με τον Ιώβ, ο οποίος ήταν πάντοτε δίκαιος, πάντοτε απεχόμενος του κακού, πάντοτε καθαρός ενώπιον του Θεού. Όμως δεν είχε φτάσει εκεί που τον ήθελε ο Θεός, τόσο κοντά του, και άφησε τον διάβολο να τον πειράξει, ώστε μέσα από αυτό τον πειρασμό να έρθει η ευλογία του Θεού η μεγαλύτερη, ώστε ο Ιώβ να πει, μέχρι τώρα άκουγα με τα αυτιά μου για σένα, τώρα σε βλέπω με τα μάτια μου, και ευλόγησε τα έσχατα του Ιώβ διπλάσια από τα πρώτα. Τώρα και πάλι θα κάνει χάρη ο Θεός, θα επιτρέψει το διάβολο να πλανήσει το Δαβίδ και να υπερηφανευθεί, να κάνει κάτι που δεν αρέσει στο Θεό, να καυχηθεί εις το πλήθος των στρατευμάτων του και να ελπίσει εις το πλήθος του στρατού του, αντί να καυχάται εις τον Κύριο και να ελπίζει εις τον Θεό. Και εδώ είναι πάλι ένα πολύ σοβαρό που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Μην καυχόμεθα στις ευλογίες που ο Θεός κάνει στη ζωή μας. Κατά χάριν, αδελφοί, έχουμε και απολαμβάνουμε ό,τι έχουμε. Κατά χάριν Θεού. Πολύ προσεκτικοί να είμαστε όταν μιλάμε πόσο πολύ μας ευλόγησε ο Θεός. Πάρα πολύ να προσέχουμε, ώστε τη δόξα να τη δίνουμε μόνο στο Χριστό. Ο καυχόμενος πάντοτε εν Κυρίω ας καυχάται. Και έτσι ο Θεός οργίστηκε. Ο Ιωάβ, ο άνθρωπος της ανομίας, παρότρινε τον Δαβίδ να μην μετρηθεί ο λαός, όμως υπερίσχυσε, λέει η Γραφή, η γνώμη του βασιλιά, με αποτέλεσμα μετρήθηκε, βρέθηκε 1.100.000 ο λαός Ισραήλ και 470.000 ο λαός του Ιούδα. Από εκεί και πέρα όμως ήρθε η οργή του Θεού και στέλνει τώρα το Γάδ, τον προφήτη, και του λέει, διάλεξε με ποιο τρόπο θέλεις να έλθει η αποκατάσταση της οργής του Θεού στη ζωή σου, γιατί τότε έτσι εργαζόταν ο Θεός, επειδή δεν υπήρχε το αίμα του Χριστού που καθαρίζει μάσα από πάσης αμαρτίας. Θέλεις 3 έτη πείνας? Θέλεις 3 μήνες να φθείρεσαι μπροστά στους εχθρούς σου, ή 3 μέρες στη ρομφαία του Κυρίου? Και ο ειλικρινής Δαβίδ είπε, στενάμι πανταχώθεν σφόδρα, ας πέσω στα χέρια του Κυρίου μου, γιατί η κτιρμή του και τα σπλάχνα του είναι πολύ σφόδρα, και ας μη πέσω εις την χείρα ανθρώπου. Και έτσι εξαπέστειλε άγγελον, ο οποίος φώνευσε, επάταξε 70.000 από το λαό Ισραήλ και έφτασε μέχρι τα Ιεροσόλυμα. Εκεί στα Ιεροσόλυμα έφτασε μέχρι το λιμάνι, το αλώνι του Ορνά. Και εκεί στο αλώνι του Ορνά ο Θεός πλαχνίστηκε την Ιερουσαλήμ και είπε στον Δαβίδ, στον άγγελό του, αρκείος εδώ. Ο δε Δαβίδ, βλέποντας να φωνεύονται τα πρόβαλα του Κυρίου, μετενόησε, έκλαψε, προσευχήθηκε
«Κύριε, σε μένα και στην οικογένειά μου η οργή σου, τι φταίει ο λαός αυτός». Όμως ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, ήθελε να τον οδηγήσει στο αλώνι του Ορνά. Και πάει ο άγγελος και του λέει, πήγαινε να θυσιάσεις στο αλώνι του Ορνά. Και πήγε ο Δαβίδ. Και όταν θυσίασε και προσευχήθηκε στο αλώνι του Ορνά, ο Θεός συμμαρτύρησε με πύρεξ ουρανού, όπως συνήθιζε σε ειδικές περιπτώσεις, ιδιαίτερα περιπτώσεις που αφορούσαν τον τόπο της κατοίκησής του, είτε στη σκηνή, είτε στο ναό του Σολομώντα αργότερα, είτε τώρα στο αλώνι του Ορνά. Και ο Δαβίδ κατάλαβε. Κατάλαβε γιατί άκουσε την προσευχή του ο Θεός σε εκείνο τον τόπο. Και ο Θεός διέταξε τον άγγελο να βάλει τη Ρομφαία στη θήκη της. Και ελευθερώθηκαν ο λαός Ισραήλ και ο λαός της Ιερουσαλήμ. Και ο Δαβίδ κατάλαβε και είπε, τότε αυτός είναι ο οίκος του Κυρίου. Και αυτό είναι το θυσιαστήριο της ολοκαυτώσεως του λαού Ισραήλ. Εδώ θα οικοδομηθεί ο οίκος. Αλληλούια. Και το σχέδιο του Θεού πραγματοποιήθηκε. Πραγματοποιήθηκε με τη σοφία του Θεού, αλλά και με την πίστη του Δαβίδ, ο οποίος έμενε πιστός πάντοτε σε κάθε κατάσταση, και στην αμαρτία του και στην υπερηφάνεια του έμεινε πιστός, εξομολογούμενος και μετανοών την αμαρτία του στο Θεό. Ο Θεός βρίσκει, αδελφοί, τρόπο να οδηγήσει τους ανθρώπους που έχουν καρδία κατά την καρδία του Θεού. Βρίσκει τρόπο. Θα σε πάει εκεί που θέλει. Όταν όμως εσύ θέλεις να πας εκεί που θέλει ο Θεός, θα σε φτάσει μέχρι το τέλος. Όταν εσύ θέλεις να φτάσεις στο τέλος που έχει προσδιορίσει ο Θεός, όχι στο τέλος που προσδιορίζει η καρδιά σου, θα κάνεις το έργο του Θεού. Θα εκπληρωθεί το έργο το προγραμματισμένο προκαταβολής κόσμου για σένα προσωπικά. Θα πραγματοποιηθεί. Μόνο όμως όταν εσύ θέλεις να πραγματοποιείται στη ζωή σου όχι το δικό σου θέλημα, αλλά το θέλημα εκείνο. Και περιμένεις με υπομονή να έχεις καθαρή οδηγία από το Θεό. Γιατί είναι γεγραμμένο, μόνο όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου είναι αληθώς τέκνα Θεού. Αδερφοί, χαρμόσυνο μήνυμα από τον ουρανό. Θα γίνει το θέλημα του Θεού. Μόνο Υιέ μου, με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδία σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται πάσε εκβάσεις τη ζωή σου. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 223.